νικητής είναι ο Ιησούς Χριστός. Ναι. Μάλιστα, ο Ιησούς Χριστός πάντοτε νικά. Έχετε λοιπόν πίστη, και όταν καμιά φορά βλέπετε τα πράγματα μαύρα και όλοι σας περιφρονούν και ηγίζεις ακόμη, να στρέφεστε προς τον Κύριο και να λέγετε εν ηρεμία, εν γαλήνη και εν παρησία πολύ, μίζον ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Ο Άγιος Καλίνικος, κατά κόσμον Δημήτριος Πούλος, γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου του 1919 στα Σιταράλωνα του Θέρμετο Λογαρνανίας, ένα χωριό κοντά στις νοτιοανατολικές όχθες της Τριχονίδας Λίμνης. Του, Γεώργιος και Κατερίνη, ήταν απλοί αλλά θεοφοβούμενοι, ευλογημένοι άνθρωποι. Απέκτησαν 7 παιδιά. Ο Δημήτριος ήταν ο τέταρτος. Προερχόταν από λεβιτική οικογένεια. Ο παππούς του Αθανάσιος ήταν ιερέας. Ο αδελφός του Κωνσταντίνος έγινε Μητροπολίτης Διδημοτήχου. Ο σύζυγος της αδελφής του ήταν ιερέας, όπως και ιερέας στα Σιταράλωνα ήταν και ο μικρότερός του αδελφός Ιωάννης. Ήταν μικρό παιδάκι, 7 ετών, και τον έπαιρνε αυτή η θεία του. Είχε δει 3 αγόρια αυτή και τα ταΐζε καλά με αυγά, με τέτοια πράγματα. Και πήρε κοντά της και τον Καλίνικο, γιατί ήταν τόσο δαλή. Και τι γινόταν τώρα. Της έλεγε, θεία, εγώ το αυγό το θέλω βραστό. Το έπαιρνε το βραστό αυγό και έβγαινε έξω. Και αυτός είχε συναντηθεί με μία γριούλα. Και έπαιρνε το αυγό, 8 χρονών παιδάκι, 7. Και το πήγαινε εκεί και της το έδινε, το καθάριζε και της το έδινε το αυγό. Και το έτρωγε η γριούλα. Παιδί μου, λέει, εσύ είσαι μικρό, και αυτό το έλεγε εκείνη και λέει, δεν είμαι μικρός, θα γίνω και μεγάλος. Και έφευγε. Γνώρισε από βρέφους τα ιερά γράμματα, διότι μεγάλωσε μέσα σε ένα άγιο περιβάλλον, σε οικογένεια πατριαρχική, με τη λεβιτική παρουσία του παππού του Αθανασίου, ενός ιεροπρεπούς κληρικού. Εδώ ιερέας ήταν ο πάπος του Αγίου Καλινίκου, ο Αθανάσιος Καρζάκης. Μαζί του έπαιρνε ανελιπώς τον Άγιο Καλίνικο, στον οποίον έτρεφε μεγάλη αδυναμία. Ήταν πάντα στο ψαλτήρι, στο ιερό, υπηρετούσε την εκκλησία, έμαθε το τελετουργικό της εκκλησίας,
το αγαπούσε αυτό, αγαπητός στο χωριό, πάντα μαζί με μαρτυρίες των κατοίκων τις οποίες έχουμε, είχε κοντά του την Αγία Γραφή, την οποία μελετούσε. Ήταν σοβαρός, ολιγομίλητος, μιλούσε με το παραδειγμά του, προσπαθούσε μέσα από τη βιωτή του να δείξει το μεγαλείο της Εκκλησίας, το μεγαλείο του παππού του βασικά, γιατί ο παππούς του ήταν αυτός ο οποίος τον μίησε μέσα στην Εκκλησία, στον χώρο της Εκκλησίας. Βλέπουμε τα θυμιατά της εποχής εκείνης που χρησιμοποιούσε ο πάπος του Αγίου Καλλινίκου και ο ίδιος κρατούσε πολλές φορές και βοηθούσε τον ιερέα παππού του. Ένα από αυτά τα εξεπτέρυγα τα κρατούσε ο Άγιος στις μεγάλες γιορτές που χρειαζόταν να συνοδεύει στις πομπές εκεί τον παππού του ιερέα. Αυτή η πατριαρχική μορφή τον εκπαίδευσε, όπως και τα υπόλοιπα εγγόνια, με το αγιορείτικο ήθος, τη λατρεία της Εκκλησίας, τον κάματο της ιερετικής διακονίας, τις ακολουθίες του Μεσονυκτίου από βαθαίως όρθρου, τις γονικλησίες και τις νηστείες. Ο παππούς του, ο πατήρ Αθανάσιος, Παπαθανάσης, ήταν ένας άνθρωπος ευλαβέστος και η γιαγιά του, η Σπυριδούλα, ο οποίος πήγε 2-3 φορές στο Άγιον Όρος, είχε ένα συγγενή του και μετέφερε τη ζωή του Αγίου Όρους στο χωριό και στα εγγόνια του. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Καλλινίκος, δεν είμαι αγιορείτης κατά τη μοναχική πολιτεία, αλλά είμαι αγιορείτης κατά την καρδιά. Εδώ βρισκόμαστε εις τον τάφο του Πάπου του Αγίου Καλλινίκου, του ιερέως Αθανασίου Καρζάκη. Η επιθυμία του ήταν να ταφεί ακριβώς εδώ και να παραμείνει ο τάφος στην μορφή που υπάρχει μέχρι σήμερα. Καθοριστικό σημείο για τον Άγιο, πάντα όταν ερχόταν στο ναό ετούτο έριχνε τρισάγιο, όταν φυσικά έγινε κληρικός, προσευχόταν εδώ, καθόρισε τη ζωή του ο παππούς του. Απέναντι ακριβώς έχουμε και το σπίτι του Αγίου. Όταν ήταν μεγάλες ακολουθίες, υπήρχε την άλλη μέρα Θεία Λειτουργία, ερχόταν ο Άγιος μαζί με τον παππού του, κατέληγε εκεί σε αυτό το σπίτι και την άλλη μέρα λειτουργούσαν. Η γιαγιά του Σπυριδούλα, μία εξαγιασμένη πρεσβυτέρα, ως γνήσια ρουμελιώτισσα, τον μεγάλωσε με την αγάπη στην Παναγία την Προυσιώτισσα και τα άλλα μοναστικά κέντρα της περιοχής με νηστεία, ολονικτίες προσευχές. Και η γιαγιά, η Σπυριδούλα, ηγουμένη όλων των γυναικών της, του χωριού, με τα εγγόνια της, τους έπαιρνε 16 ώρες, 15-16 ώρες, με τα πόδια από τη Σιταράλωνα, για να πάνε στην Προυσιώτισσα. Και δεν τους άφηνε όλη τη νύχτα, καλοκαίρι, να βαδίζεις, βγάζεις υδρότα, θέλεις να πιεις νερό, δεν τους άφηνε να πιουν νερό, γιατί πρέπει να κοινωνήσουν και να πάρουν το αντίδωρο, έτσι. Και μόλις έβλεπαν για πρώτη φορά το μοναστήρι, τους έβαζε η γιαγιά Σπυριδούλα να κάνουν μετάνια
μετάνια, γιατί είδαν το μοναστήρι της Παναγίας και από εκεί και πέρα να αρχίζουν να κατηφορίζουν για να πάνε στην χάρη της, όπως έλεγαν, στη γιορτή. Τον Άγιο Καλλινίκο τον είχαμε εδώ στο σπίτι τακτικότατον, γιατί η μάνα μου ήταν πολύ ευσεβής και τον λάτρευε. Μάλιστα είχαμε ένα δωματιάκι στο παλιό το σπίτι που πάντα ερχόταν και κατέλυε εδώ. Όταν ήτανε του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ερχότανε πριν ακόμα ιερωθεί με τη γιαγιά, την Παπαδιά, με ένα γαϊδουράκι. Πηγαίνανε και ξενύχταγαν στο μοναστήρι πέρα και μετά ερχόταν εδώ την άλλη μέρα. Εδώ λοιπόν που καθόμασταν όλοι στο τραπέζι, γιατί είναι νηστεία του Αγιανιού, του αποκεφαλιστή όπως λέμε, έλεγε στη μάνα μου, χαρακτηριστικά το ακούω αυτό ακόμα, «Θεία, δυο πατατούλες με αλάτι». Εμείς είχαμε θαλασσινά αυτά, αυτός ουδέποτε κατέλυσε. Αναθρεμμένος μέσα σε ευσεβή, χριστιανική, ιερατική οικογένεια, όπου η φιλοξενία και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο κυριαρχούσαν, ο Δημήτριος μεγάλωσε αρμονικά και ήρεμα, καθώς οι εντυπώσεις και τα διδάγματα από το οικογενειακό του περιβάλλον σμίλευαν και διαμόρφωναν το μελλοντικό λειτουργό του λόγου της ζωής. Ζήσαμε προσωπικά τη ζωή του. Ήταν σεμνός, ήταν απλούς, ήταν ελεήμων πολύ. Μου είπαν άνθρωποι από τη Μακρινία, που είναι κοντά στο χωριό τους, στα Στεράνωνα, πόσο απολαϊκός ακόμα βοηθούσε φτωχούς ανθρώπους και στήριζε ασθενείς και φυσικά, και όταν ήταν κυλικός, ήταν φτωχός πάντοτε. Όταν ήταν λαϊκός ακόμα και ήταν θεολόγος και έρχονταν εδώ πέρα και έβαζε λόγο, ο λόγος του ήταν θεόπνευστος. Φαίνονταν ότι δεν ήταν, εγώ δεν θυμάμαι και τώρα ακόμα, δεν θυμάμαι κανένας δεσπότης, κανένας ιερωμένος, κανένας θεολόγος να βάζει τέτοιο ωραίο λόγο. Δηλαδή αυτά που έλεγε δεν μπορούσε να τα εκφέρει άνθρωπος αν δεν ήταν εμπνευσμένος από τον Θεό. Για μένα ήταν το Πνεύμα του Άγιου, τον φώτιζε και έλεγε τέτοια ομιλία. Απόφυτος του Γυμνασίου Θέρμου, με άριστη διάκριση στα γράμματα, εισήχθη στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη φροντίδα του αδελφού του Κωνσταντίνου, τότε γραμματέως και πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και μετέπειτα Μητροπολίτου Δημοτήχου και Οροστιάδος. Ο Άγιος Καλλινίκος εμαθήτευε εδώ στο σχολείο τούτο εδώ που βλέπετε εκεί πέρα, γιατί είχε δάσκαλο το ένα θείο μας, Χαράλαμποπούλο. Όταν έφυγε από εδώ, πήρε απολυτήριο με 9. 9 τότε από το Δημοτικό Σχολείο. 9 τότε, εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολο. Μπήκανε μέσα στην αίθουσα ο Γυμνασιάρχης και η Εξεταστική Επιτροπή και φώναξαν. Και του είπανε, ποιο σχολείο τελείωσες? Τη Δερβέκιστα.
ποιον είχες δάσκαλο, το Χαράλαμποπούλο. Έχεις 9. Μπράβο σου, δεν χρειάζεται να σε εξετάσουμε. Και πέρασες στο σχολείο αβρόχης ποσή, χωρίς να εξεταστεί και χωρίς να πει τίποτα. Ήταν τόσο μελετηρός, τόσο διαβασμένος. Ο πόθος του όμως να προσφέρει στην Εκκλησία τον οδηγεί στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας πλησίων του Σεβαστού Μητροπολίτου Ιεροθέου ως γραμματέας. Το 1946 και σε ηλικία 27 ετών κατετάγει στις δυνάμεις ορεινών καταδρομών, υπηρετώντας την πατρίδα με φιλότιμο και φλόγα πατριωτική έως τον Απρίλιο του 1949, οπότε και απολύθηκε. Μετά την αποστράτευσή του, επέστρεψε στα καθήκοντά του, στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Από τη θέση αυτή, καταρχάς ως λαϊκός γραμματέας και ιεροκήρυκας, μετά ως πρωτοσύγγελος, εκδαπανήθηκε κυριολεκτικά στην ποιμαντική διακονία της Μεγάλης Ιεράς Μητροπόλεως. Ως πρωτοσύγγελος πλέον, ερχόταν τακτικά και στην ορία του πατέρα μου, αλλά και σε άλλες συνορίες που πήγαινα κι εγώ, γιατί έτρεχα όπου εκείρητε, γιατί ήταν μόνο αυτός που ζούσε, ήταν αυτός που μετέδιδε με τα βιώματά του. Ο Άγιος Καλλίνικος δεν έκανε ξύλινο κήρυγμα, αλλά μιλούσε αυτά που ζούσε και αυτά ήθελε να μεταδώσει. Και πονούσε πολύ για το κήρυγμα. Είχε ιεραποστολική φλόγα, θυσιαστική θα λέγαμε ιεραποστολική φλόγα. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Τα έργα τα καλά λάμπω, τα έργα της αγάπης και φιλανθρωπίας, τα έργα τα κοινοφυγή, πρέπει να εκλείψει από τον νου παντός Έλληνος και ιδιαιτέρως του κληρικού ότι τα καλά έργα είναι έργα ορισμένων ανθρώπων. Ήτανε άνθρωπος ο οποίος μετέδε ηρεμία, γαλήνη, νυφαλιότητα και μετέδε στον άλλον να καταλάβει ότι αυτό το οποίο για μας είναι σημαντικό ποιο είναι, να έχουμε σχέση με τον Χριστό. Πολλές φορές τόνιζε και στα κηρύγματα του, μου έχει μείνει ας πούμε από μικρός έτσι που άκουγα που έλεγε, μιλούσε έλεγε για τον Χριστό, ο μάρτυρης τι έλεγε, ξέρω εγώ όταν μιλούσε, χριστιανός είμαι, ξέρω εγώ, το τόνιζε αυτό και έβλεπε κανείς ότι το κήρυγμα του ήταν κήρυγμα τελείως βιωματικό. Τον γνώρισα στα πιο καθοριστικά μας χρόνια, από την ηλικία των 12 ετών μέχρι τα 29 μας. Καθόρισε τη ζωή μας ο Άγιος Καλλίνικος. Μας αγαπούσε πάρα πολύ τις αιρετικές οικογένειες και κάθε φορά που μας συναντούσε, μικρά παιδιά μας ρωτούσε για την πρόοδό μας. Πώς πάμε, τι κάνουμε κτλ. Αυτό πραγματικά σφράγιζε την ψυχούλα μας. Πάρα πολύ. Ο Δεσπότης ενδιαφερόταν και τον καθένα προσωπικά. Πήγα στο Μεσολόγγι ως ιεροκήρυκα της πόλεως Μεσολογγίου στα διάφορα χωριά, παρευρισκόμουν με τον πατέρα μου, τον παρακολουθούσαμε την ομιλία του και τα λοιπά. Ήταν ένας πράος άνθρωπος, ένας ευγενής άνθρωπος. Σε κοίταζε στα μάτια χωρίς να θέλει να σου επιβληθεί, να σου επιβάλλει την θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς που ήμασταν μικρά παιδιά τώρα, μας συμβούλευε, μας φρόντιζε, μας έδινε από κάτι κάθε φορά, μια εικονίτσα, ένα φυλάδιο, λίγες λέξεις που να τις διαβάσουμε.
μας παρότρινε να διαβάζουμε. Εγώ τον αποκαλούσα θείο πάντα. Κοιμόντουσαν στο σπίτι μας. Στο κρεβάτι που κοιμόμουν εγώ, νεαρός, κοιμόταν ο Καλίνικος. Ήθελε το δωμάτιο εκείνο για να έχει απόλυτη ησυχία. Τι μου έκανε εντύπωση, γιατί θυμάμαι. Άκουγα κάτι μουρμουριτά το βράδυ. Δεν έδωσα σημασία, αλλά κάτι μου κίνησε την περιέργεια. Μετά από πάρα πολλά χρόνια σε συζητήσεις που έκανα με τον Κωνσταντίνο, του έλεγα, ρε θείε, πες μου, εγώ άκουγα κάτι μουρμουριτά. Α, ο Καλίνικος προσευχόταν, μου λέει. Όλη νύχτα. Δεν κοιμάται αυτό, συνήθως προσεύχεται. Είχε το δωμάτιό του, στο οποίο δεν είχε μπει κανένας εκτός από τη μάνα του. Εκτός από τη μάνα του, και να σας πω και την αλήθεια, μια μέρα που ήμουν εκεί πέρα και ήθελα να σκουπίσω εκεί, και λέω, τι να έχει μέσα αυτός ο άνθρωπος τώρα, λέω, και δεν θέλει να ανοίγουμε για να το συμμαζέψουμε. Τι είναι εκεί μέσα, είναι κρεβάτι, είναι αυτό, και βλέπω μια κορελού να είναι στρωμένη εκεί πέρα, με ένα μαξιλάρι επάνω και μια καρέκλα και ένα τραπέζι, στο οποίο είχε τα βιβλία του επάνω. Βρισκόμαστε στο πατρικό σπίτι του Αγίου Καλλινίκου. Όταν ερχόταν εις το χωρίο του για διάφορες υποθέσεις, σε αυτό εδώ το κρεβάτι κοιμόταν. Πριν να κοιμηθεί για το βράδυ, γονάτιζε, προσευχόταν ώρες ατελείωτες. Και πολλές φορές, κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν τύχαινε κάποιος να είναι εκτός του δωματίου, να περάσει, ήταν το φως ανοιχτό και απορούσε γιατί. Τον βλέπαμε να είναι γονατιστός και να προσεύχεται ατελείωτες ώρες. Για το χωριό του, για τους ανθρώπους οι οποίοι κατέφευγαν σε αυτόν και για τους συγγενείς του. Κοιμόταν λίγο, λίγες ώρες την ημέρα. Πάντα είχε την εικόνα, όπως βλέπουμε, τον Χριστό, τον Εσταυρωμένο, και επάνω ήταν και η Παναγία η Μπρουσιώτισσα. Πήγαινα στο Μεσολόγγι, πήγαινα στο σπίτι του, ήταν η μητέρα του, η Κατερίνη, εκεί πέρα. Λοιπόν, η οποία μου έλεγε, λέει, Ανδρέα, λέει, τι να σου πω. Εδώ, λέει, να μείνει άπλητος 10 μέρες, τα ρούχα του μου σκουβολάνε άρωμα. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Από τότε φάνηκε το ιδιαίτερο και εγώ έλεγα ότι ήταν Άγιος, από τότε. Ήταν δοσμένος στο Θεό. Είχε αφήσει τα πάντα στον Κύριο, τον οποίο είχε αγαπήσει πάρα πολύ. Τον Άγιο Καλλίνικο τον συγκινούσε η λατρεία του Θεού και η ποιμαντική διακονία του λαού, και εκεί κατέθεσε όλα τα μεγάλα χαρίσματά του, δηλαδή τον ιεραποστολικό του ζήλο. Και λαϊκός και πρωτοσύγκυλος που ήταν, είχε περάσει σε όλα τα χωριά. Περιμένανε στα χωριά και λέγανε να εκείνος ο πούλος δεν ήρθε να μιλήσει εκείνος ο πούλος. Τόσο είχε μπει στις καρδιές των ανθρώπων. Καταλάβες, ήταν από τότε, ήταν δεδομένο, άνωσεν να γιάσει. Γνώριζα από 8 χρονών. Ήμουν από 8 χρονών στο ψαλτήρι, στον Αλόγιο. Τα περισσότερα Σάββατα
Ήταν εδώ, στον Άγιο Νικόλαο, στον Εσπερινό. Με έβαζε και έψαλνα. Θέλω να γίνεις άνθρωπος. Τίποτε άλλο, άνθρωπος. Και μου λέει, έλα επάνω να σε κάνω ιερέα, να σε έχω κοντά μου. Και το λέω, θέλω να γίνω ιερέας. Μ' αγκάλιασε, μου έδωσε την ευχή του, να είσαι ευλογημένος, λέει, μέχρι να πεθάνεις. Στις 23 Νοεμβρίου του 1957 εκάρι μοναχός στην Ιερά Μονή Μυρτιάς και έλαβε το όνομα Καλίνικος. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου την επόμενη μέρα 24 Νοεμβρίου χειροτονήθηκε διάκονος από τον κατασάρκα αδελφό του Κωνσταντίνο που πριν από 10 ημέρες είχε χειροτονηθεί Μητροπολίτης Δηδημοτήχου και Ορεστιάδος. Υπηρετούσε στο Μεσολόγγιο το 1957 όταν χειροτονήθηκε διάκονος. Εκεί ήταν πλέον κάτι άλλο. Όλος ο κόσμος αυτός κράταγε από ένα μαντήλι στο χέρι και σκούπιζε τα μάτια του. Ήταν δε τόσοι πολλοί που δεν χωράγαμε να σταθούμε. Μετά από μία εβδομάδα, την 1η Δεκεμβρίου 1957, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και προχειρίστηκε αρχιμανδρίτης στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αγρινίου. Έλαβε επίσης και το αξίωμα του πρωτοσυγγέλου της Μητροπόλεως Αιτωλίας. Περιοδεύουν στο Βάλτο και το Ξηρόμηρο. Το βράδυ πήγαν να κοιμηθούν στο σπίτι ενός ιερέως. Φτωχός ο άνθρωπος, ετοίμασε το ράτζο και δίπλα στρωματσάδα, όπως λέμε εδώ, να κοιμηθεί ο παπάς. Ο Άγιος μας, ο Καλίνικος, του είπε, «Έλα εδώ, εσύ θα κοιμηθείς στο ράτζο και εγώ κάτω». «Μα γιατί, εγώ είμαι ένα τομάρι, εσύ είσαι οικογενειάρχης». «Μα, Πάτερ, θα κάνεις αυτό που σου λέω». Και έτσι έγινε. Είναι κόσμημα πρώτα της δικής μας Μητροπόλεως, η οποία διακονήθηκε από τον Άγιο Καλίνικο τόσο πολύ και ωφελήθηκε πάρα πολύ. Και πραγματικά όλη τη ζωή ήταν ένα φως που φώτιζε όλη τη Μητροπόλη μας. Ως πρωτοσύγγελος είχε περισσότερες ευθύνες, διότι ο Μητροπολίτης Ιερόθεος ασθένησε από καρκίνο και τον περισσότερο καιρό έλειπε για θεραπεία στην Αθήνα. Και έπεσε όλο το βάρος στο νεαρό τότε πρωτοσύγγελο, 37 χρονών. 37-38 χρονών ήταν. Άρα είχε ευθύνη έναντι του Μητροπολίτου που απουσίαζε για λόγους υγείας, έναντι της Εκκλησίας και της Ιεράς Συνόδου, γιατί έστελνε αποφάσεις η Ιεράς Συνόδου τις οποίες πρέπει να υλοποιήσει, και το μεταξύ δεν ήταν επίσκοπος, ήταν πρωτοσύγγελος. Ο Καλίνικος έγινε η ψυχή και η καρδιά της Μητροπόλεως. Και πρέπει να πούμε ότι όλη η Μητρόπολης, δεν υπάρχει κανείς που να μην πει ότι δεν ξέρει τον Άγιο Καλίνικο. Εδώ πέρασε ο Άγιος Καλίνικος, εδώ μίλησε ο πατήρ Καλίνικος, εδώ μίλησε ο πατήρ Καλίνικος, εκεί μας είπε αυτά. Λοιπόν, και άφησε πραγματικά άρωμα πνευματικότητος και οφειλές πνευματικής και ενισχύσεως. Στις 12 Μαΐου 1961, μετά από πολύμηνη ταλαιπωρία με τον καρκίνο, κοιμήθηκε ο Μητροπολίτης Ιερόθεος. Η Ιερά Σύνοδος όρισε το ποτηρητή της Μητροπόλεως, τον Μητροπολίτη Άρτης Ιγνάτιο, ο οποίος παρέμεινε μέχρι τον Νοέμβριο του 1965, μέχρι την τοποθέτηση του νέου Μητροπολίτου Θεόκλητου Αυραντινή. Στο διάστημα αυτό, ο Καλίνικος συνεργαζόταν άριστα με τον Μητροπολίτη Άρτης Ιγνάτιο, ο οποίος τον χειροθέτησε σε πνευματικό.
Άγιος Καλλίνικος, ερχόταν εδώ πέρα από το βράδυ, από βραδύς, κάνανε τις σπερινό, κάνανε το απόδειπνο, συγκρονόταν τη νύχτα, κάνανε και νυχτερινή λειτουργία και κήρυτε εδώ πέρα και μιλούσε στον κόσμο. Γιατί είχε το εξής ο Άγιος, επειδή ο κόσμος ήταν έξω στα προάδια των μονών, τα Άγια τα έβγαζε έξω, έξω στον κόσμο. Και επειδή τι θα λένε στον δρόμο, ας πούμε, μνήμανε πάντων ημών, μνηστή, Κύριος ο Θεός. Και έλεγε τώρα, αν έβλεπε κάποιον ατακτή, να καπνίζει μερικοί, των καπνιζόντων, δηλαδή των φωνασκούντων, των μη παρακολουθούντων, και ό,τι άτακτο έβλεπε, το έλεγε στην εκφώνηση αυτή. Έβλεπε, ας πούμε, μια ζωντανή τοιχογραφία, τίποτα άλλο. Δηλαδή, έβλεπε έναν Άγιο να ξεκολλήσει από την δικογραφία και να λειτουργεί και να είναι ζωντανό μπροστά σου. Ο τρόπος που λειτουργούσε, ο τρόπος που μιλούσε, δηλαδή σε ανάγκασε να κρέμεσε από τα χείλη του. Ο ιερέας προσευχόμενος με πίστη, με ενθουσιασμό, με ακλόνητον πεποίθηση, κατεβάζει τον ουρανό εις την γη και την γη αναβεβάζει εις τον ουρανό. Αλλά χρειάζεται και αγώς. Αγωνίζεστε, αγών. Αγών ισόβιος, αγών αιματηρός, αγών σκληρός, αγών τριμέτωπος, για να μην είπω πολυμέτωπος. Ένα λόγο προφητικό, είχε ένα λόγο εμπνευσμένο, παρηγορητικό. Είχε το Άγιο Πνεύμα μέσα του που λέει για παράκλητο πνεύμα. Και αυτό ο λόγος του δεν προκαλούσε. Ο λόγος του παρακαλούσε, παρηγορούσε και σε στήριζε. Είχε αυτή την αγάπη η οποία πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει. Ουδέποτε εκπίπτει αυτή η αγάπη. Και αγαπούσε τους πάντες. Αγαπούσε τους πάντες χωρίς διακρίσεις. Κυρίως μιλούσε πνευματικά. Ακόμα και στα μικρά παιδιά που ήμασταν εμείς τότε, έβρισκε έναν τρόπο να μεταδώσει ένα πνευματικό νόημα μεγάλο με απλό, παραδειγματικό και πολύ εύληπτο τρόπο. Είχε αυτή την ικανότητα, ήταν πολύ έξυπνος. Ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος, είχε αίσθηση του χιούμορ, του άρεσε να πειράζει και μέσα από αυτόν τον τρόπο και την ευστροφία του μετέδιδε το μήνυμα που ήθελε να μεταδώσει. Κυρίως πνευματικό, σπάνια έως ποτέ δεν μιλούσε για μη πνευματικά θέματα. Αλλά και τα πνευματικά θέματα τα απλοποιούσε και τα έδιδε με τρόπο που πολλές φορές ήταν ευχάριστα, ίσως και πιο ευχάριστα από άλλα θέματα. Ο φόβος του Θεού, τον οποίον συνδίδασκε την ώρα που λειτουργούσε, και λειτουργούσαμε εδώ παραδείγματος χάρη, πρόσεξε διάκο μου, πρόσεξε διάκο μου, μη μας φάνε τα φίδια. Μη μας φάνε οι δαίμονες δηλαδή, μη μας πάρουν οι δαίμονες. Εδίδασκε το φόβο του Θεού. Ήταν ασκητής. Με το ράσο του, εκείνο το φτωχό, με όλη τη φτώχεια του, με όλα αυτά κλπ. Κλπ. Και εν τούτης όμως έκανε το παν για να δώσει στο λαό. Συνεχώς. Τούτος δω, ο Άγιος Καλλίνικος ήτανε, πώς να σου το πω, ο προστάτης μας. Εκείνος θα έπρεπε να κινηθεί για όλα. Τι θα θέλαμε οικογενειακά. Τι έχεις, ράσο δεν έχεις. Θα σου βρω, πέρα από τη Μητρόπολη, θα σου βρω ράσο. Ήταν για το χωριό μας ένα πετραδάκι μέσα στη λίμνη που
που την τάραξε. Την τάραξε γιατί είχε λιμνάσει το χωριό αυτό. Στις 24 Ιουνίου 1967, ο αρχιμανδρίτης Καλίνικος Πούλος εξελέγει Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναγνωρίζοντας τα πολλά και σπάνια χαρίσματά του, το σπουδαίο έργο του στη Μητρόπολη Αιτωλίας και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Την επόμενη μέρα, Κυριακή 25 Ιουνίου, έγινε η χειροτονία του στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Τρίκης και Σταγών Διονυσίου, συμπαραστατουμένου υπό τον Σεβασμιωτάτο Μητροπολιτών Διδημοτήχου Κωνσταντίνου, Αιτωλίας και Ακαρνανίας Θεοκλήτου, Κυθύρων Μελετίου, Κασανδρία Συνεσίου και Άρτης Ιγνατίου. Στο χειροτονητήριό του λόγο επεσήμανε. «Η μέρα βαθυτά της ευγνωμοσύνης προς τον εν τριάδη Θεόν εν πρώτης. Από της γεννήσεώς μου μέχρι σήμερον, η δεξιά του υψίστου εσκόρπισεν εις εμέ άφθονα δώρα, με ευεργέτησε πολυειδός και πολυτρόπος, εχαρισατόμη το καλόν όνομα χριστιανός, με ανύψωσεν εις το μέγα της ιεροσύνης αξίωμα, εθετώ με εργάτην εν το αμπελόνι του». Είναι ξέμη θύραν λόγου, ήδη με καλεί εις το τρισμέγιστον της αρχιεροσύνης αξίωμα. Ω τάλας εγώ, πώς θα κρατήσω το βάρος, πώς θα εξέλθω νικητής, πώς θα φέρω εις πέρας την υψίστην αυτήν αποστολήν.